Καλησπέρα, είμαι ο Αναστάσιος Θανσιάδης και δέχω το S5 Mini Duos. Θα το κάνω ένα water test, γιατί στο review που προσπάθησα να κάνω water test είχε μια μικρή αποτυχία. Επιβεβαιωνόμαστε ότι, το καπάκι πίσω είναι κλειστό παντού καλά, για να μην μπει κάποιο νερό σε σημείο που δεν πρέπει. Και εδώ πέρα ο νηπτήρας έχει βάθος, τον έχω γεμίσει λίγο, ίσα ίσα για να φυθίσει το κινητό. Και let's begin. Κάτω από το νερό η οθόνη δεν ανταποκρίνεται. Αναμενόμενο αυτό. Βλέπουμε εδώ πέρα το μεγάφωνο, την κάμερα και το hard rate sensor μαζί με το flash. Έχει IP67, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αντέχει σε σκόνη αλλά και σε νερό για μισή ώρα με βάθος 1 μέτρο. Με τη συσκευή. Είναι βρεμένο το χέρι μου και η οθόνη μπορεί να μην ανταποκρίνεται καλά. Ναι, είναι και βρεμένη και η οθόνη κιόλας. Άζουμε την κάμερα. Εγώ εδώ πέρα με το Note 3. Τραβά βίντεο. Και η πίσω κάμερα. Η κάμερα που τη βλέπω λειτουργεί μια χαρά. Ρίχνουμε μέσα πάλι το κινητό. Είναι βρεμένη η οθόνη, όπως είναι βρεμένη και το δάχτυλά μου, και η οθόνη δεν μπορεί να ανταποκριθεί και τόσο καλά. Ας σκουπίσω λίγο. Όπως βλέπετε, λέει ότι συνέθηκε ακουστικά λόγω του νερού που πήρε πάνω στο jack. Τα κουμπιά πλέον δεν πολύ ανταποκρίνονται. Μπορεί αυτά να είναι μια μικρές παρενέργειες. Έκανε παρεκκίνηση. Ας δούμε τι συνέβη. Είμαι εδώ με το σπέτο μίνι. Μου έκανε παρεκκίνηση. Ας δούμε πως πήρε νερό σε κάποιο σημείο που δεν πρέπει. Δεν πήρε κάπου νερό που να μην πρέπει. Πήρε εκεί που επιτρέπεται. Από ό,τι βλέπω και στο καπάκι πήρε λίγα νεράκια στην μπαταρία, οπότε βγάζω την μπαταρία να δούμε τι γίνεται από κάτω. Από κάτω δεν έχει περάσει κάποιο είδους νερού,
Δεν κάνει και focus τώρα το Note 3. Δεν πειράζει. Θα κάνω μικρό pause να τεινάξω λίγο τη συσκευή, να την καθαρίσω και θα είμαι πίσω σε ένα λεπτό. Εδώ πάλι πίσω με το σπέτομιν, το καθάρισα, το στέγνωσα αρκετά καλά. Μπαταρία, καπάκι, το τίναξα και λίγο. Ας δούμε. Κανονικά. Δεν εμφανίζει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής στην εκκίνηση. Ας δούμε αν η οθόνη μπορεί να ανταποκριθεί. Η οθόνη ανταποκρίνεται. Άζουμε την κάμερα, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί. Να χαρά λειτουργεί η κάμερα. Άζουμε και την μπροστά κάμερα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί μου έκανε το reboot. Λίγο ξαφνικό. Το νερό πέρασε και στο μεγάφωνο όπως ήταν αναμενόμενο. Έχω διαβάσει στο ίντερνετ ότι μετά από 20 λεπτά είμαι αρκετά μεγάλο δυνατό τίναγμα, το μεγάφωνο έρχεται πάλι στα συγκαλά του. Εγώ λέω να το αφήσω 20 λεπτά. Αν και το έχω ξαναδοκιμάσει αυτό και όντως λειτουργεί. Κανονικά λειτουργεί και τα κουμπιά λειτουργούν. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αυτό το ξαφνικό που μου έκανε, το ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και μου έκανε reboot. Τη φοβάμαι τη συσκευή πλέον να την έχω σε επαφή με νερό, όπως φοβάμαι όλες τις συσκευές μου. Αλλά πλέον ένας μεγαλύτερος φόβος με αυτή τη συσκευή. Αυτά από μένα. Εδώ πέρα δίπλα έχω το Xperia Y3. Αυτά από μένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απέτυχε το S5 mini, αλλά ούτε και ότι ήταν αρκετά ανθεκτικό χωρίς κάποιο πρόβλημα. Ως την επόμενη φορά, τα λέμε.